Πριν προχωρήσω, θα σας πω κάτι για τη φρυσολογία. Ε, αν αρχίσει κανείς και μελετάει φράσεις, και ε, το έχω γράψει σε μήνυμα αυτό, αλλά θα το πω τώρα, οι φράσεις είναι πάρα πολύ καλές για μελέτη και υπάρχουν και βιβλία που έχουμε πει, έτσι. Αλλά τις φράσεις βασικά τις μελετάμε για, για να λύνουμε τα χέρια μας. Από τις, από, τις, από τις φράσεις που είναι έτοιμες, απλά θα πάρουμε κάποιες ιδέες. Δεν μπορεί, δηλαδή να στήσει ένα, ένα ολόκληρο σόλο από φράσεις που έχεις δει από το βιβλίο, γιατί καταρχήν είναι, πάρα, είναι τρελό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις, να έχεις αποθηκευμένες ένα εκατομμύριο φράσεις και να λες τώρα θα βάλω αυτή. Εδώ οι πιο πολλοί δεν μπορούν να μάθουν και να ξέρουν απ' έξω τους τρόπους και τις συγχορδίες. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, παράδειγμα, να, να τα βάλουμε έτσι στο μυαλό μας, έτσι, έτσι ώστε να τα έχουμε κωδικοποιημένα και να μπορούμε να... να Πηγαίνουμε με ευκολία και να προχωράμε μέσα στις τονικότητες. Αυτό από μόνο του, από μόνο του είναι ένα, ένα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, και θέλει πολύ σκέψη και θέλει και μελέτη. Αν α, από τη μία μεριά έχω αυτό, δηλαδή έχω τρόπους, ε, μουσικές, μουσικά περιβάλλοντα, δηλαδή τονικά περιβάλλοντα, και από την άλλη μεριά θέλω και άλλη μία αποθήκη φρασεολογίας, μετά, εντάξει, δεν χρειάζεται, βάζω τον υπολογιστή μου να παίζει. Δεν χρειάζεται να το κάνω. Δεν χρειάζεται να το κάνω. Βάζω τον υπολογιστή. Αυτό που σε ενδιαφέρει, αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να έχουμε γνώση αυτού που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, που ακούει ο κόσμος, όχι που ακούμε εμείς. Δεν είναι για μας. Για μας εμείς μπορούμε να τη βρίσκουμε με διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι αν αυτό που ακούμε εμείς και τη βρίσκουμε και γουστάρουμε, μπορεί να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί τις τέχνες τις απευθύνουμε κάπου. Δεν κάνουμε τέχνη για μας, το εμάς είναι ένα ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι αυτό που φεύγει από μας. Έτσι; Συνεπώς τη μουσική την απευθύνουμε κάπου. Που σημαίνει ότι εμείς μπορεί να έχουμε χίλιους διάφορους τρόπους να σκεφτόμαστε την τέχνη μας και χρειάζεται κάθε φορά ένας τρόπος να περνάει στον κόσμο. Έτσι; ε, Το αυτό που μας τραβάει, αυτό που μας, ε, που, που μας, κάνει να προχωράμε σε αυτό το πράγμα και να έχουμε συνέχεια ενδιαφέροντα είναι οι συνδυασμοί που φτιάχνουμε, οι αλγόριθμοι, να το πω έτσι, γιατί μοιάζει με τα μαθηματικά αυτό το πράγμα, οι συνδυασμοί που κάνουμε κάθε φορά, που ακόμα και μία νότα να, ξε, να αλλάξεις, ε, πώς μπορούν να μας δώσουν συνέχεια διαφορετικά ακούσματα. Σε αυτό το βάμ που έχω βάλει τώρα, που είναι ένα πολύ απλό πράγμα, και το έχω κάνει ακόμα πιο απλό, λέγοντας ότι, διαλέγοντας μάλλον συγχορδίες, που είναι μέσα από μία σκάλα. Θα μπορούσε να ήταν ματζόρε. Απλά όλο αυτό το σκεπτικό τη ματζόρε, εγώ το έχω μεταφέρει στη μελωδική μινόρε. για, να είμαστε μέσα στη μινόρε αρμονία. Για, για, να δείτε ότι κάποια πράγματα μπορεί να, να, γίνουν και έτσι κι αλλιώ. Ε, το ενδιαφέρον λοιπόν που βρίσκω εγώ παίζοντα είναι εκτό του ότι με ενδιαφέρει να παίζω το όργανο αυτό που μου αρέσει, του άλλου του αρέσει κάτι άλλο, ε, είναι να ξέρω τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και βάσει αυτού που ξέρω να στείνω μία μουσική ακολουθία και μιλώντας για τον αυτοσχεδιασμό να τη στείνω εκείνη την ώρα γιατί αυτή είναι η έννοια του αυτοσχεδιασμού, έτσι. αυτό θα πει, αυτό κάνουμε. Για να το στήσω εκείνη την ώρα χρειάζομαι κάποια, κάποια συστατικά. Τα έχουμε ξαναπεί το θέμα των συστατικών. Αν εγώ τα συστατικά αυτά τα βάλω μέσα σε κουτάκια Σαν να, ε, σαν να θέλω να γράψω ένα κείμενο σε μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, και να διαλέγω τι λέξει από τα κουτάκια και να βάζω τι λέξει όλε και ξαφνικά να το πατάω και να τυπώνεται. Αυτό θα είναι κάθε φορά το ίδιο. Η ίδια γραμματοσυρά. Η ίδιες, ε, κατα... θα είναι συνέχεια, θα αλλάζει μεν, αλλά θα αλλάζει πάρα πολύ λίγο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μου λένε το κείμενο, να ξέρω δηλαδή τι πρέπει να γράψω, και να μπορώ, εκτός από τις λέξεις που είναι μέσα στα κουτάκια, να μπορώ να βρίσκω και παραπλήσεις, που σημαίνει ότι πρέπει να φτιάχνω δικά, δικές μου εκφράσεις. Ας πούμε, λοιπόν, ότι η φρασιολογία που μελετάω στα βιβλία είναι οι λέξεις και επηρεασμένο από αυτές τις λέξεις, παίρνοντας ιδέες από αυτές τις λέξεις, φτιάχνω τις δικές μου εκφράσεις. Δηλαδή, το τελικό μου αποτέλεσμα εν τέλει είναι από μένα. Δεν είναι ξεσήκωμα, δεν είναι παπαγαλία. Βέβαια, εννοείται ότι σου αρέ... μπορεί να σου αρέσουν κάποιες φράσεις κάποιου, οπότε τις ξεσηκώνει και τις βάζεις, όπως και μπορεί κάποιες ολόκληρες φράσεις εσύ να τις βάζεις σε άλλες συγχορδιακές σειρέ. που αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη... Επειδή μου άρεσε αυτή η φράση, πού την έπαιξε αυτό σε αυτά τα κόρτα, θα την βάλω σε αυτά τα κόρτα. Εγώ, μία φράση, όπω είδατε με τα τρε... τετράχορτα τη κλίμακα, μία φράση μπορεί να μπαίνει και σε άλλα κόρτα. Αυτό, οπότε, ναι μεν παίρνω πράγματα, αλλά δεν παίρνω μόνο πράγματα από άλλα και τα βάζω εκεί. Οπότε, η φρασιολογία είναι μόνο, ως επιτοπλήσων, για να μας λύνει τα χέρια πάνω στα συγκεκριμένα πράγματα. Και, και θα συνεχίσω πάνω σε αυτό. Γιατί φρασιολογία, παράδειγμα. Γιατί αν δεν βρεις κάποιες φράσεις, αν δεν πάρεις κάποιες ιδέες, παράδειγμα πάνω σε ένα progression που δεν υπάρχει στη, στη, στην κανονική τέτοια, δεν είναι όλα 1-6-2-5, ούτε, είναι όλα 2-5-1. Υπάρχουν progressions που είναι πολύ περίεργα. Υπάρχουν κλίμακες, όπως θα, πούμε, θα, δούμε αμέσως μετά, που είναι πολύ δύσκολε. Και όταν τις βλέπεις σε μεγάλη ταχύτητα, άμα δεν τις έχεις κωδικοποιημένες κάπως, τις χάνεις. Περνάνε και δεν, δεν τι πρέπει να παίξει. Εκεί λοιπόν Χρειάζεται η κωδικοποίηση και χρειάζεται να έχω λύσει τα χέρια μου κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μπορώ να περάσω κάποια φράση που θα μου έρθει μέσα το αυτιού μου, γιατί ακούω, ξέρω τι παίζεται και σκέφτομαι. Λειτουργούν και τα τρία. Ξέρω τι παίζεται εκείνη την ώρα, σκέφτομαι, ξέρω τι, τι, τι θα παίξω πάνω σε αυτό που παίζεται, που υποτίθεται ότι ξέρω ή διαβάζω τις συγχορδίες, αλλά ακούω κιόλα. Γιατί μπορεί σε ένα chord progression ο πιανίστα να αλλάξει δύο νότε. Θα τι ακούσω. Ή πολλέ φορέ που γίνεται αυτό, ξεκινάει ο. ο, ο, ο αυτό παίζει μονοφωνικό όργανο. Ξεκινάει ο, ο α πούμε, να κάνει ένα σόλο και πολλέ φορέ τη φράση του μπορεί να τη βάλει ο πιανίστα μέσα στο, στο κόμπινγκ που κάνει εκείνη τη στιγμή. Που σημαίνει ότι υπάρχει πλήρε interaction εκείνη την ώρα. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι από μόνο σου βγάζεις, παίρνει, επηρεάζει από αυτά που διαβάζεις, μελετά τα χέρια σου για να λύσει τα χέρια σου στι δύσκολε φρασιολογίε, γι' αυτό και είναι καλό, ξέρω εγώ, να μελετάμε και φράσει δύσκολε και φράσει προπαντών σε όλου του τόνου, αλλά μόνο, όχι μόνο, μόνο σε όλου του τόνου. Θα πρέπει να μελετάμε και τι φράσει με το articulation που ταιριάζει στο όργανο που παίζουμε. Αυτό είναι ένα άλλο θεματάκι. Γιατί το λέω αυτό. Το articulation είναι διαφορετικό στο σαξόφωνο, με άλλο τρόπο δηλαδή. Διαφορετικό στην τρομπέτα, διαφορετικό στην κιθάρα, διαφορετικό στο πιάνο. Σύμφωνα με το όργανο που παίζει ο καθένας, προσπαθεί να βάλει τον τρόπο του, τον εαυτό, την προσωπικότητά του, μέσα από το articulation που έχει, γιατί τα όργανα έχουν αρχή μέχρι, 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 μέχρι και τέλος, δεν είναι τέλειωτα, έχουν συγκεκ... Δηλαδή κάποια πράγματα τα κάνουν και κάποια δεν τα κάνουν. Έτσι. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν που μπορεί να κάνει το όργανο, έχοντας καλή γνώση και του οργάνου, γι' αυτό χρειάζεται να μελετάμε και το όργανο, όχι μόνο μουσική, περνάω τα articulation, παράδειγμα, στα κάτω, αξάν, διάφορα πράγματα, με τον τρόπο που παίζεται και αντέχει το όργανο, πάνω από τη φρασιολογία ή το μουσικό στυλ που θέλω να παίξω. Παράδειγμα, ας πούμε, αν κάνω σε αυτό που παίζω τώρα, Μελωδική μινόρια, εντάξει. Και πει κάνω. Έχω κάνει articulation εδώ. Δεν κάνω... Ρόκανο. είναι μισά δεμένα, μισά δεμένα, ε, στα κάτω. Είναι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ... Διάφορα. Η κιθάρα μπορεί να το κάνει αυτό, το κάνει αλλιώς όμως, είναι άλλη μελέτη. Το πιάνω άλλη μελέτη, η τρομπέτα άλλη μελέτη. Οπότε, μελετώντας την τεχνική στο όργανο που παίζω, μελετώντας το articulation που είναι πάρα πολύ βασικό για τον αυτοσχεδιασμό, δηλαδή με αυτό μιλάς, με τον τρόπο δηλαδή που χρησιμοποιείς το λεγκάτο, το στακάτο, ε, τους δαχτυλισμούς, το ρυθμό ανάμεσα στα δάχτυλά σου, δηλαδή μπορεί να είναι ρομποτικό το παίξιμο, μπορεί και να μην είναι, θα το κάνω σε λίγο αυτό. Ε, Χρησιμοποιώντα τι δυναμικέ, τα αξάν δηλαδή, παίζει με το διάφραγμά σου όταν παίζει πνευστό ή με τη δύναμη όταν παίζει πιάνο ή κιθάρα. Ε, Χρησιμοποιώντα αυτά πάνω στη φρασιολογία που μελετά, φτιάχνει ένα τρίτο πράγμα που είσαι εσύ στο τέλο. Αυτή η κιθαρα αυτό ο τρόπος που έχεις μελετήσει, σου δίνει τεχνική πάνω στο όργανο. Η φρασιολογία που εισαι εσυ στο τελο αυτη η φρασεολογια μελετήσει, σου έχει φτιάξει τον εαυτό σου, την, 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 την τεχνική σου στο articulation πάνω στη μουσική που θες να παίξει και οι νότε που έχει παίξει από τη φιλοσοφία που έχει μελετήσει σου δίνουν ιδέε για να χτίσει τι δικέ σου ιδέε πάνω σε αυτά που πρόκειται να παίξει. Αυτό είναι ο συλλογισμό. Είναι ένα αλγόριθμο. Ο αλγόριθμο τι είναι, Είναι μια αλληλουχία καταστάσεων που ξεκινάει από κάπου για να καταλήξει κάπου. Ένα κομμάτι ξεκινάει από κάπου για να καταλήξει κάπου. Ακόμα και όταν είναι ατέλειωτο, κάποια στιγμή θα, θα καταλήξει. Αλλά σπάνια είναι τα ατέλειωτα κομμάτια. Συνήθω ξεκινάνε και καταλήγουν. Ένα σόλο ξεκινάει από κάπου και θα καταλήξει κάπου. Ποτέ, ή μάλλον σχεδόν ποτέ, δεν θα μείνει ένα σόλο στον αέρα. Έτσι, την ώρα που παίζω, κάνω. και μετά το αφήνω και φεύγω. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Αν υπάρχει. Υπάρχει επειδή αυτό θέλει να το κάνει. Δεν υπάρχει κανονικά. Το solo θα βγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο τη φόρμα και θα τελειώσει σε ένα σημείο τη φόρμα. Και θα ξεκινήσει και θα παίξει κάποιο άλλο ή θα παίξει κάτι άλλο. Που σημαίνει ότι έχω γνώση που ξεκινάω, οπότε εφόσον έχω γνώση που ξεκινάω, ακόμα και, και όταν ξεκινάω που γουστάρω, πάλι εγώ ξέρω που θα ξεκινήσω. Ακόμα και μόνο μου να παίξω. Εγώ και εγώ να αποφασίζω, ξέρω που θα ξεκινήσω, που σημαίνει ότι το προετοιμάζω. Και από που περάσω, θα προετοιμάζω το τέλος του. Δεν θα, δεν θα παίζω, θα... εκεί που παίζω ξαφνικά, θα αφήσω το όργανο κάτω και θα σταματήσει. Οπότε και αυτό λοιπόν είναι ένας αλγόριθμος, είναι μια αλληλουχία καταστάσεων. Κάθε φορά που παίζω, δημιουργώ το δικό μου αλγόριθμο. Ακόμα και τα ίδια να παίζω, αν αλλάξω κάτι, που σίγουρα θα αλλάξω κάτι, θα δημιουργήσω έναν άλλον αλγόριθμο. Και το interaction στη φάση αυτή, η διαδραστικότητα, είναι ότι όταν παίζεις με άλλους ή όταν παίζεις με άλλα πράγματα μαζί, αυτά αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, ακόμα κι αν βάλεις ένα background, έτοιμο, δεν σου λέω καλά, αν παίζεις με άλλους, εννοείται ότι γίνεται συνέχεια αλληλεπίδραση, εκτός αν οι άλλοι παίζουν και κοιτάνε το υπερπέραν. Που εγώ συνιστώ γενικώ να μην παίζετε με ανθρώπους που κοινάνταν το υπερπέραν, όταν πάμε να παίξετε σοβαρά πράγματα, να, παίξετε, να παίζετε με ανθρώπους που είναι εκείνη την ώρα εκεί. Έτσι. Οπότε, εφόσον έχ, είμαι τυχερός να παίζω με ανθρώπους που έχουν το μυαλό τους εκεί την ώρα που παίζουν, υπάρχει ένα μόνιμο interaction. Όμως, από την άλλη μεριά, μπορεί να μην παίζω με αυτού. μπορεί να παίζω με ένα μηχάνημα. Το μηχάνημα... Μπορεί να μου δίνει, εκτό ότι μπορεί να το ρυθμίσω, αυτό στην εποχή μα είναι. μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πε ότι δεν μπορώ να το ρυθμίσω. Παράδειγμα, αυτό το background που βάζω τώρα εγώ είναι στάνταρ. Δεν παίζει grooves, δεν αλλάζει. Είναι στάνταρ. Το βάζω και παίζει. Αν εγώ αλλάζω τι νότες μου πάνω από αυτό που παίζεται, πάλι αλλάζει αυτό που ακούει ο άλλο. Δηλαδή, ένα, όταν περνάει και ξαναπερνάει ένα ντο ή ένα φα του μηχανήματος, αν από πάνω εγώ παίζω λα, παίζω σωλήφεση, παίζω σιήφεση, παίζω μη και αλλάζω και το ρυθμό μου μπρο ή πίσω από αυτό που ακούγεται, πάλι αλλάζει. Δηλαδή το ρομποτι... ο ρομποτισμός, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό μεταβαλλόμενο. Εφόσον παίζουν παραπάνω από δύο και ο ένας είναι άνθρωπος, είναι μεταβαλλόμενο. Αν παίζουν δύο ή τρει και τα είναι και τα τρία ρομπότ, μπορεί να είναι το ίδιο. Αν κάποιο ξέρει την τεχνολογία και μπορεί να κάνει ένα randomizing στο, στα grooves, μπορεί να αλλάζει. Εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει ανθρώπινο παράγοντα, πάντα μεταβάλλεται. Και εφόσον ο άνθρωπο συνήθω είναι αυτό που το οδηγεί το μηχάνημα, μπορεί και να ξέρει και να κανονίζει πώ θα το μεταβάλλει. Που σημαίνει ότι πάλι σύμφωνα με αυτά που ξέρει εσύ και πόσο καλά θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Let's see.